Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προβολή της χώρας μας διεθνώς. Με τη Συμφωνία Συνεργασίας που υπέγραψαν την Παρασκευή 10 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, οι δύο πλευρές εντείνουν να αποκοινούν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διάστασης του πολιτισμού στις δραστηριότητές τους. Η συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι μείζονος σημασίας για μας. Στρατηγικού χαρακτήρα. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διαθέτει 25 γραφεία τύπου στο εξωτερικό. Τα στελέχη μας, τα οποία είναι άρτιος καταρτισμένα, προχωρούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και δράσεων οι οποίες βελτιώνουν την εικόνα της χώρας. Η δουλειά αυτή πρέπει να γίνει με όρους ειλικρίνειας και με όρους οι οποίοι πραγματικά αξιοποιούν το πολιτιστικό βάθος που αποπνέει ο ελληνισμός και διαθέτει και η ελληνική γλώσσα. Μέσα από τη συνεργασία μας ευελπιστούμε ότι και θα ενισχύσουμε το ρόλο το οποίο μας έχει αναθέσει η πολιτεία ως υπηρεσία, αλλά ταυτόχρονα θα διαμορφώσουμε και συμμαχίες, κανόνες συνέργειας, οι οποίες θα δώσουν ένα μεγαλύτερο βάθος όσον αφορά την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και στο εξωτερικό. Θεωρώ και εγώ υψίστης σημασίας προτεραιότητα για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού να συνεργαστούμε, να συνεργήσουμε με άλλες υπηρεσίες άξιες του ελληνικού δημοσίου προκειμένου να προαγάγουμε το μείζον συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα, που είναι ο πολιτισμός, το όνομά της. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα καλό μήνυμα πολύ ευρύτερο προς την κατεύθυνση της τόνωσης, των συνεργασιών ανάμεσα σε όλα τα άξια ελληνικά ιδρύματα και στις άξιες ελληνικές υπηρεσίες, προκειμένου να βγούμε από τις δυσκολίες της σημερινής. Πιστεύω δε ότι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μια ιστορική στιγμή τουλάχιστον για το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, που για πρώτη φορά δείχνει να μπορεί να ορθοποδήσει μέσα από συνεργασίες και συνέργειες. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη συνεργειών με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον σχεδιασμό ενεργειών για την προώθηση πρωτοβουλειών προβολής του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα.